Τώρα τι πάμε να φτιάξουμε. Πάμε να φτιάξουμε λουκανικοπιτάκια. Ο Στάθης και η Βίκη με περιμένουν ήδη να φτιάξουμε τη συνταγή της Άντζη. Ποια είναι η συνταγή της Άντζη, θα σας πούμε τώρα. Γεια σας Στάθη. Τι γίνεται, πώς είμαστε, έτοιμοι. Έχετε βάλει τα γάντια σας. Φυσικά, πάντα, πάντα λοιπόν, όλα, είμαστε έτοιμοι. Πάω να βάλω και εγώ τα γάντια μου. Είμαστε οι μαθητές σου σήμερα. Έτσι, να σου έτσι. Πω την αλήθεια, στο σπίτι δεν μαγειρεύομαι γάντια. Ούτε εγώ. Αλλά σήμερα θα γίνει με το γάντι. Ακριβώς. Μια εξαίρεση. Να πάμε να δούμε τα υλικά, τα οποία είναι λίγα, ακριβώς. Θα έλεγα, και βγάζει πάρα πολλά σε αριθμό λουκανικοπιτάκια, 45 με 50 λουκανικοπιτάκια βγάζει αυτή η συνταγή. Λοιπόν, είναι ένα πακέτο μαλακό βούτυρο, 5 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις, είναι 5 κουταλιές του γλυκού baking powder, 1 κουταλιά του γλυκού αλάτι, ένα γιαούρτι πρόβιο, αλλά με την πέτσα του, 250 γραμμαρίων και 2 πακέτα λουκανικάκια, αυτά όμως του ψυγείου, όχι αυτά που είναι στα γυάλινα, του ψυγείου. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Με ρωτάνε ποια είναι η Άντζη. Ναι. Ναι, ποια είναι η Άντζη, το έχουμε απορία από χθες. Η Άντζη είναι μια πολύ αγαπημένη φίλη που όλοι όταν ακούμε ότι έχει φτιάξει λουκανικοπιτάκια. Έχουμε σπίτι της. Ακριβώς. Μικρή μεγάλη. Λοιπόν, και λέω Άντζη, πρέπει να μου δώσει τη συνταγή για να τη φτιάξουμε στην εκπομπή, να δούμε εμείς και να δουν και οι τηλεθεατριές μας. Πάμε να το φτιάξουμε. Ακριβώς. Βάζουμε λοιπόν το αλεύρι. Δεν έχει σημασία να σας πω με ποια σειρά θα τα βάλετε. Βάζουμε και το baking powder, αρκεί να μπουν δηλαδή όλα μέσα, το αλάτι. Το αλάτι μπορεί να σας φαίνεται λίγο, αλλά τόσο θέλει, γιατί είναι και το λουκανικό που έχει τη γεύση του, ακριβώς. Οπότε δεν χρειάζεται. Βάζουμε και το μαλακό βούτυρο. Καλό είναι να το έχετε βγάλει λίγο από το ψυγείο, να μην είναι πολύ σκληρό, ώστε να μπορείτε να ζυμώσετε σωστά την ζύμη. Θερμοκρασία δωματίου. Θερμοκρασία λέμε. Δωματίου, ακριβώς. Και το γιαουρτάκι, το πρόβιο. Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ. Το αφήσαμε έτσι για να είναι παραδοσιακό το πρόβιο. Παραδοσιακό. Θα ζυμώσω αυτά από εδώ. Για να μπορούμε. Λοιπόν, η πέτσα τη θέλουμε οπωσδήποτε. Μπορεί να μην μας αρέσει να την τρώμε. Ας πούμε, εμένα δεν μ' αρέσει να την τρώω όταν έχω γιαούρτι. Αλλά εδώ έχει, ας πούμε, το λίπος που θέλουμε για να γίνει μαλακή η ζύμη. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι όσο εμείς ανακατεύουμε τα υλικά μας εδώ, έχουμε βάλει τα λουκάνικα να βράσουν. Αυτά δεν θέλουν πολύ. 2-3 λεπτά. 2-3 λεπτά. Μην τα αφήσετε, ας πούμε, να σκάσουν. Όταν αρχίζουν και φουσκώνουν, εκεί καταλαβαίνουμε ότι είναι έτοιμα. Πώς τα βλέπεις, Κιμ? Τα βλέπω, κοντεύουνε. Κοντεύουνε, ωραία. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ζυμώνουμε ώστε να γίνει ένα ωραίο μείγμα. Πάντως αυτή η συνταγή με την πέτσα είναι το πιο περίεργο, έτσι. Δεν το συνηθίζουμε αυτό το πράγμα να είναι, δηλαδή να βάζουμε και την πέτσα στο γιαούρτι. Ωραία. Θα δείτε ότι σε αυτή τη συνταγή δεν μπορεί να κάνετε τίποτα λάθος και η δοσολογία είναι ακριβώς. Λοιπόν, όσο εγώ ζυμώνω για να σας δείξουμε και πώς είναι, έχουμε φτιάξει εδώ μια ωραία ζύμη, αφράτη. Αφράτη, εδώ. Ωραία. Λοιπόν, έτσι θα γίνει η ζύμη σας. Απλά θα κοιτάξετε να ανακατευτούμε αφράτη, καλά πολύ, τα δηλαδή μπορείς να την πλάσεις πολύ άνετα. Ωραία. Οπότε, τώρα λοιπόν, ξεκινάμε να βγάλουμε τα λουκανικάκια, Στάθη, αν μπορείς εσύ να τα στραγγίξεις, ώστε να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Να βλέπετε, γίνεται πάρα πολύ ωραία. Έχουμε τώρα μια ομοιόμορφη ζύμη. Πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, να κλείσουμε και το μάτι, γιατί δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Τώρα, έχουμε τη ζύμη Βίκη. Βεβαίως! Μου αρέσει που έχεις βάλει τα γάντια. Λοιπόν, έχουμε εδώ τη ζύμη. Μπορούμε να πάρουμε ή τώρα αυτήν που έχω φτιάξει ή αυτήν. Δεν θέλει πάρα πολύ. Θέλει ίσα-ίσα ένα μπαλάκι. Να, εσύ χρησιμοποιείς αυτήν, εγώ θα πάρω αυτήν εδώ που έχω φτιάξει. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, θέλει... Ευχαριστώ. Τώρα, πλάθω λουκανοπιτάκια με τα δύο χεράκια. Να το δείξουμε πώς γίνεται. Παίρνουμε λοιπόν μικρή ποσότητα από τη ζύμη. Τη βάζουμε στην παλάμη του χεριού μας. Μπορώ να έχω ένα λουκανικάκι, ναι. Μερσί. Βάζουμε το λουκανικάκι μέσα στη ζύμη και τώρα απλά το τυλίγουμε, το κουκουλώνουμε.
Τόσο εύκολο. Είχαμε ένα ταψί κάπου εδώ, γιατί πρέπει να βάλουμε τα ταψί, γιατί αυτά πρέπει μετά να μπουν στο φούρνο. Βάζουμε λαδάκι ή το αφήνουμε έτσι. Καλό είναι, τώρα εμείς δεν έχουμε εδώ, να βάλετε είτε μια λαδόκολα από κάτω. Την ξεχάσαμε τη λαδόκολα, δεν πειράζει, εσείς στο σπίτι θα το κάνετε καλύτερα. Βάζουμε λοιπόν λαδόκολα πάνω στο ταψάκι, αλλά επειδή έχει λίπος λόγω του γιαουρτιού, του πρόβειου, αλλά και... και λόγω του βουτύρου, ναι, δεν θα μας κολλήσουνε. Να βάλουμε λίγο λαδάκι όμως. Λαδάκι. Έτσι που βάλε το κάνουν παραδοσιακά, που το κάνανε και οι κυρίες στα χωριά, έτσι, γιατί είμαστε και μοναχοί ακριβώς, έτσι. Έλα να σε δω. Η γιαγιά μου πάντως βάζει λάδι. Λίγο, εδώ πέρα. Βάζουμε στην παλάμη. Λίγο θα βάλεις όμως, κάτσε να σηκώσω εγώ το αυτό που έφτιαξα. Ακριβώς. Και το πασαλίου με τον απλό παραδοσιακό τρόπο που κάνουν όλες οι γιαγιάδες και οι μαμάδες μας που κάνουν. Λοιπόν, εσείς όμως στο σπίτι δεν χρειάζεται να βάλετε λάδι, θα βάλετε λαδόκολα. Ακριβώς. Εμάς για να μην μας κολλήσει, γιατί θέλουμε να τα φάμε. Περιμένουμε αυτή τη συνταγή από χθες το ακόμα. Ξεκινάει καινούργια καριέρα, αυτό σου λέω μόνο. Φοβερά. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι θα τα βλέπει μάνα με αυτά και θα περιμένει στο σπίτι να τις μαγειρέψει. Λοιπόν, αυτά να τα φτιάξει γιατί είναι και εύκολα. Λοιπόν, βάζουμε τα λουκανικοπιτάκια. Λοιπόν. Επειδή είναι το baking powder, αυτά να φανταστείτε ότι θα φουσκώσουν και η ζύμη θα διπλασιαστεί. Οπότε μην βάλετε πολύ ζύμη, γιατί μετά θα έχετε πάρα πολύ έντονη γεύση ζύμης και θα χαθεί εντελώς το λουκανικάκι μέσα στην ζύμη. Έλα. Έχουμε και μία επισκέπτρια εδώ, με τη ζύμη σημασία, την αγνοούμε, είναι φίλη μας και αυτή. Μία μίγα πάντα υπάρχει σε ένα τηλεοπτικό πλατό, λοιπόν, δηλαδή είναι ωραία. Μία της μίγας. Αυτά τώρα, μόλις τελειώσετε, που βγαίνουν γύρω στα 45 με 50 κομμάτια, θέλουν 20 λεπτά περίπου στο φούρνο, στις 180 με 200 βαθμούς πάνω κάτω θα τα βάλετε. Α, ωραία. Δεν θα περιμένετε να σκουρίνουν πάρα πολύ, έτσι ελαφρώς θα πάρουν λίγο χρώμα. Θα τα λείψουμε με κάτι από πάνω? Όχι, τίποτα. Τίποτα. Έχει το λίπος από το γιαουρτάκι το πρόβιο. Το οποίο θα βγει μέσα από τη ζυμή. Τίποτα. Ποιο? Το λίπος από τη βετσούλα. Όχι, δεν θα βγει τίποτα. Θα τα δοκιμάσετε σε λίγο και θα μου πείτε. Α, μου βγήκε λίγο περίεργο. Ωραία, το φούρνο τον έχουμε ανάψει, ωραία, ναι. Θα το προθερμάνουμε λίγο να φτάσει στη θερμοκρασία που θέλουμε ακριβώς. Και ενώ εμείς θα συνεχίσουμε στην θεματολογία μας εδώ, θα τα αφήσουμε αυτά να ψηθούν. Όλοι κοίτα πώς περιμένουν. Σου λέει αυτή η συνταγή έχει κάνει θράψη. Από χθες, παιδιά, την περιμένουμε. Να πάμε να ξαναδούμε λίγο την κάρτα με τα υλικά. Γιατί τώρα που είδατε σίγουρα και πόσο εύκολα φτιάχνετε, θα επιχειρήσετε να τα δοκιμάσετε. Και είναι και πάρα πολύ έτσι ωραίο να καθίσετε και με τα παιδιά σας να φτιάξετε τα λουκανικοπιτάκια. Γιατί τους αρέσει, επειδή είναι και εύκολο. Ακριβώς και. Ποιο παιδί δεν τρώει. Ακριβώς, τους βάζει και τη ζύμη, τους αρέσει πάρα πολύ. Και απλά τους λες ότι καλύψτε με ζύμη μέχρι να μην βλέπετε το λουκανικάκι. Και εύκολο και οικονομικό, έτσι. Γιατί και οικονομικό. Στις μέρες που θέλουν οι γονείς να κάνουν κάποιο πάρτι στα παιδιά τους, κάτι. Τόσο μεγάλο κομμάτι που βγαίνει, τόσο πολλά. Και εύκολη λύση. Λοιπόν, εγώ πήρα το τελευταίο λουκανικάκι. Εμείς εδώ τώρα δεν κάναμε όλη τη ζύμη. Ίσα-ίσα να μπορούμε να δοκιμάσουμε όλοι μας. Θα ανοίξει το φούρνο. Φυσικά, φυσικά. Ωραία. Τέλεια. Πάνω κάτω. Λοιπόν, καλή τύχη. Περιμένουμε. Να δούμε τι έχουμε ετοιμάσει. Λοιπόν, σε 20 λεπτά θα τα δοκιμάσουμε.